Θέλω να δείτε λίγο το ειδικό γράφημα που έχουμε κάνει, διότι ο κύριος Βασιλάκος θα μας τα εξηγήσει πάρα πολύ αναλυτικά σε λίγο. Είναι ειδικό κυβερνοασφάλειας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας εδώ με τον υπολογιστή σας. Εγώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Έχετε λοιπόν... ασφάλεια εδώ. Θα <laughs> μην ανησυχεί κανείς. Ε... Λοιπόν, πριν το εξηγήσουμε και είπα ότι έτσι όπως θα τα εξηγήσουμε σήμερα θα το καταλάβει και ο τελευταίος Παππούς που δεν έχει υπολογιστεί στο πιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας. Yeah. Θα τα εξηγήσουμε αναλυτικά. Πώς ένα κουτί μπήκαν αντί για 3.000 ανθρωπάκια, 165 εκατομμύρια από διάφορες χώρες του κόσμου. Ποιο το οργάνωσε και τι θέλει αυτός που το οργάνωσε. Και πάμε στον κύριο Βασιλάκο να μας εξηγήσει πώς δέχτηκε επίθεση ε, μαζική και οργανωμένη και ακριβή η χώρα μας από, το, από hackers. Λοιπόν... Αυτά είναι καθαρέ προσπάθειε αποσταθεροποίηση, έτσι τα λέμε. Mm -hmm. Υπάρχει η κοινωνική, η οικονομική και η ψηφιακή αποσταθεροποίηση. Mm -hmm. Είμαστε σε μια φάση που είναι λίγο ιδιάζουσα. Γιατί mm -hmm. Γιατί έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μέσα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση λοιπόν έγινε αυτή η επίθεση, και σε αυτή την επίθεση αντιμέτωποι βρέθηκαν τρει φορεί ξεχωριστοί. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδεία, το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική. Το ΕΔΙΤΕ που έχει τις υποδομές για να λειτουργεί το σχολικό δίκτυο και το ίδιο το σχολικό δίκτυο με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό το Ινστιτούτο λοιπόν έχει την Τράπεζα Θεμάτων. Η Τράπεζα Θεμάτων, με το που συνδέεται ένα σχολείο mm -hmm. με τους κωδικούς του, πρέπει να δώσει τα θέματα. Mm -hmm. Τα θέματα όμως τα δίνει με κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα έχει ένα όγκο, ένα φορτίο, γιατί πρέπει να κάνει μία κλήρωση ανά και ανα ύλη που έχει διδαχθεί. Και εκεί ήταν ένα κομμάτι του προβλήματο. Οι επιτίδοι βρήκαν τα συστήματα, τα ζόμπι, του ζόμπι υπολογιστέ, αυτού που είδαμε του στρατού εδώ μπροστά μα, να, να δούμε μπαίνουν τους στο στρατούς, κουτί λοιπόν, στο αυτό δωμάτιο. το κουτί βλέπετε. Το κουτί τη τράπεζα θεμάτων που βλέπετε. Και ε, για τη διανομή των θεμάτων στα σχολεία, μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα εμείς οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό υπάρχει ο κύριος Βασιλάκος να μας τα εξηγήσει. Να, λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτομάτω μέσα σε αυτό. Το κουτί. το κουτί αυτό. Έτσι, αυτό εδώ, είναι, α το πούμε, σερβέρ να το λέω. Πώ να το λέω το κουτί. Κουτί, είναι κουτί ένα απλά. Κουτί, ένα, είναι κουτί, κουτί, είναι ένα κουτί. κουτί λοιπόν. Το οποίο μέσα ε... γεννάει τα θέματα με κλήρωση. Εκεί γίνεται μία κλήρωση, λοιπόν. Ναι. Και μετά από την κλήρωση ε, στέλνονται τα θέματα σε όλα τα σχολεία της χώρας, ναι. Γύρω στα 3.000 σχολεία. Πώς λοιπόν τα ρομποτάκια από 114 χώρες του εξωτερικού έκαναν αυτή την ακριβή και οργανωμένη επίθεση που κάποιος έχει οργανώσει εναντίον ναι. της χώρας μας. Πώς την έκαναν να εξηγήσουμε τα ρομποτάκια. Λοιπόν, αυτά τα ρομποτάκια αγοράστηκαν από το σκοτεινό ίντερνετ. Δηλαδή μπήκε κάποιο, αγόρασε αυτό το στρατό που βλέπετε εδώ μπροστά σα και τον έβαλε να επιτεθεί στο σερβερ του Υπουργείου. Mm. Με το που εξαπέλυσε την επίθεση, 280.000 χτυπηματάκια το δευτερόλεπτο. Το, δευτερό δευτερό το δευτερόλεπτο. 280.000 χτυπηματάκια. Ναι. Χτύπαγαν το κουτί. Το κουτί δεν μπορούσε καν να καταλάβει τι του ζητούσαν. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε σε ένα κενό. Δηλαδή, δεν μπορούσαν οι τεχνικοί να κάνουν επανεκκίνηση αυτό που κάνουμε στον υπολογιστή μα. Είχε μπλοκάρει. Είχε μπλοκάρει και η σύνδεση και τα θέματα και τα πάντα, λένε ότι δεν υπήρξε διαρροή της τράπεζας θεμάτων, δηλαδή ναι. δεν βγήκανε προς τους χάκερ τα, τα, θέματα. τα θέματα. Δεν μπήκανε μέσα να ναι. αρπάξουν τα θέματα. Είχαν σκοπό να ναι. διαλύσουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Σωστό. να μην μπορεί ναι. το Υπουργείο Παιδείας να στείλει τα θέματα, να παραλύσει το Υπουργείο Παιδείας για να Με μία επιφύλαξη όμως. Μπορεί να μην διέρευσαν τα θέματα... Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο και αυτό θα μα το απαντήσει μάλλον αύριο. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο να διέρευσαν οι κωδικοί εισόδου των σχολείων. Mm. Γιατί το σχολείο mm. την ώρα που πήγαινε να συνδεθεί, όπω το βλέπετε εδώ στη σειρά, έπεφτε πάνω σε ρομποτάκι. Το ρομποτάκι μπορούσε να κλέψει τον κωδικό του σχολείου. Mm. Οπότε περιμένουμε να δούμε, εάν διέρευσαν κωδική σχολείων, mm. το οποίο είναι ένα θέμα. Γιατί μετά, με κωδικού σχολείου, μπορεί κάποιο να μπει και να αρχίσει να αντλεί μηχανικά, τα ρομποτάκια δηλαδή, να τραβάνε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μπορεί να γίνει αυτό και το βασικό είναι ότι οι τεχνικοί που βρίσκονται στο ΕΔΙΤΕ και στο ΙΕΠ πρέπει να κόψουν την πρόσβαση από χώρε του εξωτερικού. Mm. Αυτό το είχαμε κάνει στην επίθεση που είχε γίνει, που την είχαμε συζητήσει μαζί, mm. στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όταν χτύπησαν το Υπουργείο Εξωτερικών, είπαμε κομμένε οι ξένε χώρε. Ε, και πώ θα πάρουν τα λύκια, τα ελληνικά του εξωτερικού τα θέματα. Εκεί είναι το ρίσκο που πρέπει υπάρχουν να πάρει. Γιατί υπάρχουν εκεί λύκια λύκεια του εξωτερικού ναι. πάρα πολλά και γυμνάσια που περιμένουν τα θέματα. Πώ θα τα πάρουν εκεί τα θέματα. Εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική διαχείριση. Αυτά τα λύκια και γυμνάσια να δοθούν από το πρωί, να πάρουν προτεραιότητα πρωινή Μάλιστα. και μετά θα να πούμε ότι υπάρχει κάτι. σύνδεση με κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Μία τέτοια επίθεση γιατί μου είπε, κάποιοι αργόρασαν εκατομμύρια ρομποτάκια ναι. τα οποία επιτέθηκαν σε αυτό το κουτί που έχει τα, τα θέματα ναι. για τα 3.000 σχολεία. Έτσι. Ναι. Πόσο στοιχίζει αυτό γιατί ακούσαμε ότι μπορεί να στοιχίζει... Και, και δεκα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ξεκινάει από, μπορεί να ξεκινήσει και από 300 ευρώ μια πολύ μικρή επίθεση και που να φτιάχνει... θα φτιάσει... την αντιμετώπιζε φαντάζομαι Βεβαίως, το ΣΕ, ναι τώρα τα 300 ευρώ. Μέχρι 300 ευρώ. 300 χιλιάδες ευρώ. Μέχρι δηλαδή, 300 χιλιάδες. Ναι, γιατί όταν τα συμφέροντα που διακυβεύονται, δηλαδή αυτή τη στιγμή... Ναι. Ανοίγει ο ασκό του αιώλου και λέμε: Πρέπει να προστατευτούν. Συγγνώμη, φορεί. να πω κάτι. Δηλαδή, αυτή τώρα η επίθεση με 165 εκατομμύρια ρομποτάκια μπορεί να στήχησε, γιατί το άκουσα να μεταδίδεται από μέσα αυτό, από την κρατική τηλεόραση συγκεκριμένα, μπορεί ναι. να, να στήχησε σε αυτόν που την οργάνωσε 200 χιλιάρικα για να ρίξει το ναι. όλο το σύστημα των εξετάσεων. Ναι, γιατί όταν καλλιεργεί και χρηματοδοτεί το φόβο, γιατί αυτό που κάναν αυτοί χρηματοδότησαν τον φόβο και ανοίγουν δουλειέ κυβερνοασφάλεια νόμιμε και παράνομε. Δηλαδή υπάρχει Συγγνώμη, ένα αυτή τη ολόκληρο στιγμή κύκλωμα δεν που το υπάρχει μια, υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, ναι, η οποία σωστό. δεν παίρνει αποφάσεις. Κάνει για κάποιες μέρες τη διαχείριση της κατάστασης στη χώρα μας. Σωστά, δηλαδή, έτσι δηλαδή, γίνεται υποχρεωτικά. δεν θα πάρει μια απόφαση να πει πάμε να χρηματοδοτήσουμε άμεσα τώρα την κυβερνοασφάλεια στο Υπουργείο Παιδεία, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί μια ανάγκη που θα πρέπει να καλυφθεί σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να ικανοποιηθεί και να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει η νόμιμη κυβερνοασφάλεια και η παράνομη. Η παράνομη ναι. μπορεί και να έχει αποκτήσει πρόσβαση στου υπολογιστέ οι οποίοι προσπαθούσαν να συνδεθούν. Ποιο μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να ωφελείται, Αυτοί οι οποίοι πουλάνε ασφάλεια. Οφελούνται Σίγουρα. Όλοι... Και ποιο άλλο μπορεί να ωφελείται από την αποσταθεροποίηση τη χώρα μα αυτή τη στιγμή. Αυτοί που θέλουν να ελέγξουν μεγάλο αριθμό υπολογιστών και να βρεθούν σε δημόσιε υποδομέ. Γιατί με του κωδικού του σχολείου μπορεί να μπει σε μια δημόσια υποδομή εφόσον έχουμε διαρροή κωδικών σχολείων με τον ίδιο τρόπο που το είχαμε ζήσει στην Τράπεζα τη Ελλάδα όταν είχαν χτυπήσει το Δία στο σύστημα. Μάλιστα. Και είπε η Τράπεζα ότι δεν διέρευσαν στοιχεία και κάρτες καταθετών, αμέσως μετά όμω, χρειάστηκε να θωρακιστούν επί δύο επί τρία όλες οι συστημικές όλες τράπεζες. Οι τράπεζες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκο, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Μας τα είπατε τόσο ωραία. Προσπάθησα. <laughs> πολύ ωραία μας τα είπατε. Πάντα τα λέτε εύκολα και τα καταλαβαίνουμε.